Να πω ότι τώρα που βρέθηκα στην Αθήνα είχα την τύχη και την ευλογία μεγάλη πώς τα φέρνει ο Θεός να πάω σε ένα ναό που είχαν για προσκύνημα τα λείψανα του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, που είναι ένας από τους σπουδαιότερους σύγχρονους Αγίους, από τους τελευταίους που αγιοποίησε, που αγιοκατάταξε η Εκκλησία μας, και βέβαιως έπονται και ακόμη κι άλλοι. Και εκεί μιλούσαν εκείνη την ημέρα που πήγα το απόγευμα δύο ομιλητές σπουδαίοι και άκουσα έτσι και πράγματα και μου άρεσε πάρα πολύ. Μας γεμίζει ευλογίες ο Θεός. Και βλέπετε τι ωραία που το λέει το σημερινό Ευαγγέλιο για το πώς να ακούμε τον Λόγο του Θεού αλλά να πέφτει, λέει, σε γη αγαθή. Τι σημαίνει γη αγαθή? Σε καλά οργωμένο και περιποιημένο χωράφι. Και το χωράφι εδώ είναι η ψυχή μας. Και ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού, λέει, όταν βγαίνει, λέει, και τι ωραία τις χρησιμοποιεί τις λέξεις, μ' αρέσει πολύ, ο Σπύρον, που είναι ο Γεωργός, του σπήρε να σπήρει, όπως είναι τώρα αυτή η εποχή που θα σπήρουνε, τον σπόρον αυτού. Εξήλθε ο Σπύρον, του σπήρε τον σπόρον αυτού. Και πέφτει, λέει, ο ένας ο σπόρος, πέφτει, λέει, στο δρόμο. Αν πέσει εδώ έξω στο δρόμο, θα περάσουν, λέει, τα πετεινά του ουρανού και θα τον φάνε. Ο άλλος ο σπόρος έπεσε πάνω στις πέτρες. Δεν θα κάνει τίποτα. Και ο άλλος ο σπόρος έπεσε, λέει, ανάμεσα στα σακάνθας αυτού. Δηλαδή, εκεί που έχει ζυζάνια πολλά. Και συμφυήσε η άκανθη, τα αγκάθια βγήκαν πιο ψηλά από το σπόρο και απέπνιξαν αυτόν. Και ο άλλος ο σπόρος, τι όμορφο που το λέει, έπεσε επί την γη την αγαθή, το καλό το χωράφι, τον καλό τον κήπο. Εκεί που δούλεψε αυτός που έχει το χωράφι, δηλαδή την ψυχή του. Δούλεψε. Τι ωραία, μωρέ, να δουλεύουμε στην ψυχή μας. Τι είναι η δουλειά που πρέπει να κάνουμε στην ψυχή μας? Πρώτα, να μην είναι ένας τόπος η ψυχή μας που περνάνε ως... Θέλεις κι άλλο? Πάρε, πάρε, αγάπη μου. Ρε Δημητράκη, νηστικό τον φέρεις. Θέλεις και εσύ αγάπη? Έλα. Να συμπροσθώ. Εκεί, λέει, που περνάνε όλοι οι άνθρωποι και δεν τον αφήνουν σε ησυχία. Και δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα, δεν κάνει τίποτα για τον εαυτό του. Και το άλλο το σημείο της πέτρας, γιατί, λέει, έπεσε επί την πέτρα, και εξηράνθη, δεν έκανε τίποτα. Γιατί είναι σκληρή η καρδιά. Αχ, μωρέ, πόσες φορές βλέπουμε την καρδιά μας ή την καρδιά του άλλου σκληρή σαν πέτρα. Έτσι δεν λέμε? Σκληρή σαν πέτρα είναι η καρδιά του και η ψυχή του. Πού να φυτρώσει εκεί? Τι να βγει εκεί μέσα καλό, όταν η καρδιά
είναι σκληρή. Ο σκληροκάρδι, λέει ο Χριστός σε ένα άλλο θαύμα, και απερίτμητη την καρδία. Δεν κόβει τίποτα μέσα στην καρδιά σας. Και τ' άλλο, είναι εκεί, λέει, που έχουμε μέρημνες πολλές. Τρέχουμε, δεν σταματάμε. Να τρέχουμε για χαζά. Χαζά αυτά που από μόνα τους δεν μας δίνουν τίποτα. Μου λέει μία κυρία χθες, λέω, τι σοφία. Αχ, Θεέ μου, πόσο όμορφα μου το είπε. Έχει ένα πρόβλημα μικρό υγείας. Και μου λέει, δεν παραπονιέμαι, Πάτερ μου. Και τι συμπλήρωσε. Δοξάζω το Θεό συνέχεια. Γιατί αν παραπονεθώ για αυτό το μικρό, μπορεί να μου το πάρει ο Θεός. Αλλά μετά τι να μου κάνει. Να μου φέρει ένα άλλο βαρύτερο που να μην μπορώ να το σηκώσω. Γι' αυτό λοιπόν οι μέρημνες να είναι και λίγο για την ψυχή, λίγο για την αγάπη, λίγο για την υπομονή, λίγο για την ταπείνωση, λίγο για το Θεό, λίγο για το συνάνθρωπο, μωρέ, πώς τα ξεχνάμε αυτά. Δεν μπαίνουμε παράδεισο χωρίς συνάνθρωπο. Ξεχάστε το, παράδεισο χωρίς συνάνθρωπο δεν έχει. Εάν κινούμαστε μόνοι μας να μπούμε και τους ξεχνάμε όλους, δεν ασχολούμαστε με κανέναν, δεν έχει. Εάν δεν αγαπήσετε, λέει, τούτους εδώ, ούτε εμένα μπορείτε να με αγαπήσετε. Και εκεί στη μέλουσα κρίση που μας κρίνει με βάση την προσφορά μας, με το «επείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα, ήμουν ξένος, ήμουν άρρωστος, ήμουνα στη φυλακή και με περιποιηθήκατε», τι λέει εκεί? Αφού επιείσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμεί επιείσατε. Σε μένα το κάνατε. Αυτή είναι η αγαθή γη. Εκεί που φύτρωσε, λέει, ο σπόρος του Θεού και επίησε καρπό εκατονταπλασίωνα, 100 φορές παραπάνω. 100 φορές παραπάνω. Ρίχνει ο αγρότης ένα σποράκι και βγαίνει ολόκληρο το στάχι. Κι αν ευδοκίσει και ο Θεός και μας στείλει και παραπάνω βροχούλα, γεμίζουνε τα στάχια. Έτσι μας θέλει ο Θεός. Μην ξεχνιόμαστε. Μην μεριμνάτε, λέει, τι θα φάτε ή τι θα πιείτε. Να μεριμνάτε πρώτα για την Βασιλεία των Ουρανών και την δικαιοσύνη αυτού. Ποια είναι η δικαιοσύνη? Το να έχουμε όλοι πράγματα για να ζήσουμε. Γι' αυτό δεν θέλει να τα τρέξουμε, να τα μαζέψουμε όλα για τον εαυτό μας, διότι εκεί έρχεται η άλλη παραβολή, όπου κάποιος λέει, είναι το αποτέλεσμα της σημερινής παραβολής που έσπηρε, και κάποιος έσπηρε, λέει, και έβγαλε τόσα εκείνη την χρονιά που δεν είχε που να τα βάλει. Και τι θα κάνω, λέει, τι θα κάνω, πού θα τα βάλω? Θα γκρεμίσω τις μικρές μου τις αποθήκες και θα κάνω μεγάλες αποθήκες. Και τα βάλε όλα μέσα. Και τι είπε στον εαυτό του? Ψυχή μου, φάε
Πήε Εφραίμου, είσαι τι πολλά. Φτάνει, λέει, για πολλά χρόνια αυτό που μάζεψα. Και εκείνο το βράδυ, λέει, έρχεται ο άγγελος με τη ρομφαία, χτυπάει την πόρτα, άφρον, ανόητε. Αυτήν τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Έλα, παίρνω την ψυχή σου. Και, αετοίμασας, τι νιέστε. Αυτά που τίμασες, τι θα τα κάνεις, πού θα πάνε. Γι' αυτό λέει, μη θησαυρίζετε θησαυρούς ημών επί της γης. Μη γεμίζετε τα αμπάρια, αλλά να γεμίζετε θησαυρούς εν ουρανό. Να σας πω ένα παράδειγμα που είχα ζήσει όταν είχα τα συσίτια. Υπέροχο, που να είναι ο Νικολάκης μου εκείνος τώρα. Μελισσοπαραγωγός. Φτιάχνει, ξεκίνησε και έφτιαξε μελίσια. Με όρεξη, με κέφι. Πήρε και δύο τεράστια βαρέλια για να βάζει το μέλι και από εκεί να το φτιάχνει δοχεία και να το πουλάει. Έρχεται και μου λέει, πάτερ, θέλω έναν αγιασμό για τα μελίσια. Του διαβάζω την ακολουθία του Αγίου Τρίφωνος. Και τι μου λέει μετά, αφού ήρθε η ώρα να τριγίσει τα μελίσια. Τρόμαξα όταν πήγα, λέει, και άνοιξα τις κυψέλες. Τίγκα μέλι και σφραγισμένα, τελειωμένα. Δεν είχαν αλλού να βάλουν. Και πάνω, μου τα έχει δώσει φωτογραφία, να τις βρω τις φωτογραφίες, να σας τις δείξω. Με το κερί είχαν κάνει σταυρό. Και τι λέει μετά, το μετά είναι, αυτά ήταν εισαγωγή που σας είπα. Δεν θα αγοράσω τρίτο βαρέλι. Ό,τι περισσεύει στο συσίτιό σου για τους φτωχούς. Και μου φέρνε 5-6 τα μεγάλα τα αυτά, που ξέρετε εκείνα με ζύγι μέλι μέσα, φτάνουν 60-70 κιλά το καθένα. Μπορούσα να τα σηκώσω. Λέω, τι ευλογημένοι άνθρωποι, μου θύμισαν τη γιαγιά μου, η οποία να πως καλλιεργούμε τις ψυχές. Όχι, δεν θέλω με θεωρίες, το Θεός θέλει με θεωρίες. Στην πράξη θέλει. Του χαμογέλασες του παιδιού, σε είδε χαμογελαστό, του έκανες καλό, του έδωσες δώρο, του έδωσες ευτυχία, του έδειξες πώς ζει ο άνθρωπος με χαμόγελο. Ή κάθεται η μαμά όλη την ημέρα και παίζει με τα κινητά και τα λοιπά. Σκάσε μωρή, σκάσε με μου μιλάς, έχω δουλειά, σκάσε με μου μιλάς. Όχι, δεν το κάνει κανένας αυτό. Ξέχασα, λάθος παράδειγμα. Κανένας δεν λέει στα παιδιά του σκάσε. Ναι, γελάτε. Με το σκάσε παράδεισο δεν έχει. Ούτε ευτυχία έχει, ούτε χαρά. Δεν έχει. Καλλιεργούμε τον εαυτό μας, λοιπόν. Καλλιεργούμε τον εαυτό μας. Είχα την τύχη, ναι, θα το φωνάζω συνέχεια, να έχω κοντά μου μια γιαγιά που ήξερα από αγάπη. Μια γιαγιά και ένα χωριό και μια ενορία. Ένας Παπανικόλας, αυτός με ενέπνευσε να είμαι παπάς, αγράμματος. Και όμως μόλις άκουγε κάποιος να έχει πρόβλημα, του λέγανε, παπά, το ξέρεις ότι αυτός έσπασε το πόδι, τι λες καλέ. Τα μάζευε, έπαιρνε και το αυτό και πήγαινε. Τι θέλεις, να σε πάω στο γιατρό. Να σε αυτό, έβγαζε καμιά δεκάρα, πάρε, θα πας στο γιατρό, μήπως χρειαστείς.
Και πάω στο δεύτερο παπά του χωριού, τον παπά Γιώργη. Ακούστε γεγονός, δεν το είπα ποτέ, χτες το θυμήθηκα. Ο παπά Γιώργης είχε δύο χωριά, καλή ώρα που είσαι και ένας χαζός παπά Χρήστος, δύο χωριά. Λειτουργούσε στο δεύτερο χωριό. Μία ώρα με τα πόδια, μέσα από το δάσος. Τελείωνε η γιαγιά μου, της μάνας μου η μάνα. Τελείωνε. Και λέει να πάμε στον παπά, Κυριακή πρωί, έχει λειτουργία, να μας φέρει Θεία Κοινωνία. Έβρεχε, ήταν Νοέμβριος μήνας, άνοιξαν οι ουρανοί. Τελειώνει ο παπάς, παίρνει Θεία Κοινωνία με τα άμφια του και έρχεται. Και μόλις μπαίνει στο σπίτι, τη βλέπω την εικόνα μπροστά μου, λέει η μάνα μου, αχ παπά Γιώργη, δεν προλάβαμε. Σοριάζεται κάτω και αρχίζει και κλαίει ο παπάς και να μονολογεί, αχ μωρέ να μην τρέξω λίγο παραπάνω, να μην τρέξω λίγο παραπάνω, ντροπή μου, ζητάω συγγνώμη, 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 γιατί δεν έτρεξε, γιατί δεν πρόλαβε, γιατί δεν ήρθε. Και πάμε στον τρίτο παπά του χωριού μου, όλο καλούς παπάδες είχε το χωριό μου. Παπα Σπύρος, τόσος ήταν, 1,60 δεν έφτανε. Και εγώ είχα μεγαλώσει και ήμουν φοιτητής. Χριστάκη, θα έρθεις αύριο, γιατί ο ψάλτης έμαθα λείπει από το χωριό. Θα έρθω παπά Σπύρο μου, ήθελα να πάω. Τι έκανε ο Παπασπύρος, με τα πόδια δεν είχε αυτοκίνητο. 10 σακούλες στα χέρια, τι είναι αυτά ρε του λέω, τι είναι αυτά, τι κουβαλάς. Πήρα ψώνια από τους παππούδες και τις γιαγιάδες να τους τα πάω. Τελείωνε η λειτουργία, περνούσα από όλα τα... Δεν βιάζεσαι, μου έλεγε. Όχι. Δεν βιάζομαι, παπά Σπύρο μου, εγώ ήθελα να δω τι κάνει. Πάμε στη γιαγιά τάδε και πηγαίναμε στο σπίτι. Έλα λίγο να μαζέψουμε το σπίτι, πώς το έχει έτσι ευλογημένη. Σκούπιζε, έκανε, περιποιούνταν αυτά. Πες μου τώρα, έπαιρνε ένα χαρτί και της έλεγε, τι θέλεις γιαγιά Μιγδάλου, για πες μου, τι θέλεις. Και έγραφε τι ήθελε να της φέρει την άλλη Κυριακή. Και να σας πω, και όταν δεν είχε πολλά ψώνια, τι έκανε. Φορτώνονταν ένα κασετόφωνο, στο οποίο είχε γράψει ομιλία, πώς την διάβαζε, αγράμματος καημένος. Την έκανε όμως. Και της έλεγε μετά, τώρα κάτστε όλοι, να ακούσουμε και μια καλή ομιλία. Παπασπύρος, ο αδερφός του μαθητής του Γεροπαΐσιου, ο Γερονικόδημος στο Άγιον Όρος. Καλοί παπάδες, καλός κόσμος, αγαθές καρδιές. Έχει γεμίσει από τα τότε ο παράδεισος. Από τα τώρα, τι κάνουμε εμείς για να πάμε στον παράδεισο? Για ρωτήστε λίγο. Που καλλιεργήσαμε την ψυχή μας και τον εαυτό μας. Τη γειτόνισσα να τη δούμε δεν θέλουμε. Το γείτονα να τον δούμε δεν θέλουμε. Τον άντρα μας να το δούμε δεν θέλουμε, τη γυναίκα μας να τη δούμε δεν θέλουμε, τα παιδιά μας να τα δούμε δεν θέλουμε, τον εαυτό μας να το δούμε δεν θέλουμε. Δεν γίνεται έτσι, όχι. Έτσι Θεός δεν γίνεται, έτσι παράδεισος δεν γίνεται. Λίγο να καλλιεργήσουμε, λίγο να φτιάξουμε, λίγο να μπούμε κι εμείς στον παράδεισο. Γιατί... Τώρα λέτε, άμορε παπά, τώρα άσε μας. Τότε όμως που θα ανοίξει η πόρτα και θα μας πει, όχι, δεν σε ξέρω. Είμαι εδώ και για εξομολόγηση, Παρασκευές και Σάββατα, πρώτο ο Θεός. Και η κηδεία σήμερα, είπαμε, θα έρθει 4,5 ώρα εδώ, θα ανοίξει ο ναός, για όσους είναι του χωριού. Και 5 η ώρα, έτσι δεν είπαμε κύριε Χριστό? 4,5 κηδεία. Α, 4 θα είναι εδώ και 4,5 κηδεία. Γέρασε πάλι. Τέλειωσε.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αχ, να είμαστε καλά, καλημέρα.